Περιμένουμε να ηρεμήσει λίγο Ντέβι Λάνσε και έχουμε κίνηση. Κολλάει λίγο Ντέβι Λάνσε στα κουτιά και προσπαθεί τώρα να ρεπριζάρει για να ανακτήσει την πρωτοπορία, να πάει εκεί που να πάει στο κεφάλι. Απ' έξω ανεβαίνει με Μαλούνα και πλέον συγκαλπάζουν Ντέβι Λάνσε από το κάγκελο με Μαλούνα. Έρχεται απ' έξω τρίτη ρόδα, η Broad Stripes, ακολουθεί Μη Σαμπίνα. Πιο πίσω και απ' έξω η Γουάφρα, Μη Σκαλαμάτα μετά, ενώ τελευταία είναι η Princess Annette μου. Πέρασαν τα 800 μέτρα, κατευθύνονται για τα 600 με το 5 Ντέβι Λάνσε να οδηγεί πλέον τον όμιλο. Έχει στη δεύτερη θέση εξωτερικά της την Μέμα Λούνα, τρίτη ρόδα η Broad Stripes, πιο πίσω από το κάγκελο Μη Σαμπίνα. Πιο έξω είναι η Γουάφρα, μαζί τους και η Μη Σκαλαμάτα. Ενώ πιο πίσω η Princess Annette μου. Ο όμιλος πλησιάζει για την είσοδο στην τελική ευθεία με Ντέβι Λάνσε, Μέμα Λούνα, Broad Stripes. Πιο πίσω Μη Σαμπίνα, Μη Σκαλαμάτα και Γουάφρα. Μπαίνει στην ευθεία η Μέ Μαλούνα, κάνει επίθεση και πλέον προπορεύεται. Καταδιώκεται από τη Μη Σαμπίνα, την Broad Stripes, τη Γουάφρα και τη Μη Σκαλαμάτα που και αυτή κάνει ωραία προσπάθεια. Μέ Μαλούνα περνάει μπροστά, πιο πίσω η Broad Stripes είναι στη δεύτερη θέση. Μέ Μαλούνα πλέον έχει 2 μήκη απόσταση, κατευθύνεται για την πρώτη νίκη της καριέρας της. Η Broad Stripes προσπαθεί, η διαφορά είναι όμως ένα μήκος. Μέ Μαλούνα, Broad Stripes, Γουάφρα. Μη Σαμπίνα, πιο πίσω Μη Σκαλαμάτα, Princess Annette μου, τελευταία Ντέβι Λάνσε. Με Μαλούνα θα πάρει την πρώτη νίκη της καριέρας της. 5 ετών φοράδα από τον επιβίτορα Εκουιάνο. Προπονητής ο κύριος Σπυρίδων Μαυρόπουλος. Αναβάτης τη νίκη ο Κώστας Μαστοράκης. Ιδιοκτησίας του κύριου Αθανάσιου Δημητρόπουλου. Ένατη συμμετοχή. Πρώτη νίκη για τη Με Μαλούνα στο Μαρκόπουλο Πάρκ. Προσωρινή σειρά άφιξης. 6 Με Μαλούνα. 2 Broad Stripes. Πιο πίσω το νούμερο 4 η Γουάφρα και το νούμερο 3 η Μη Σαμπίνα. Γεια σας και από εμάς. Ο κύριος Δημητρόπουλος είναι μαζί μας. Συγχαρητήρια. Η Μέ Μαλούνα πέρασε μπροστά. Τα κατάφερε και πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας της. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά και από εμάς. Εύχομαι να βγάλει κάτι θετικό το 2022 για τις ελληνικές υποδρομές και να δούμε τι θα συμβεί ακριβώς στους επόμενους μήνες. Τώρα, όσον αφορά τη Μέ Μαλούνα, είναι μια φοράδα που θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον κύριο Μαυρόπουλο και στον Κώστα το Μαστοράκη, γιατί έχει πάρα πολλές παθήσεις. Είναι μια φοράδα η οποία στην ουσία ήταν με πάρα πολλά προβλήματα και ο Σταύλος με πολύ περιποίηση, προσπάθεια και εντός εισαγωγικών πατέντες, κατάφερε να έρθει σε αυτό το αποτέλεσμα. Και εξού και αυτή η τάση της φοράδας προς την εξωτερική που έχει να κάνει καθαρά με τις παθήσεις της και με τα προβλήματά της. Αλλά μας δικαιώνει και για μας δεν έχει να κάνει τόσο ούτε με το έπαθλο, ούτε με τη... έχει να κάνει με το άλογο και ότι πιστώσαμε αυτό το άλογο κάποια χρόνια και του δώσαμε την ευκαιρία έστω να φτάσει σε αυτή τη νίκη.